Ο πλούτος μόνος του δεν στέκει. Είπαμε ότι δίνει μία δόξα στον άνθρωπο, αλλά είναι παροδική. Η σοφία όμως μόνη της στέκει. Η σοφία ό,τι συνοδεύει, είτε πλούτος είναι, οτιδήποτε είναι, το καθιστά σπουδαίο, δίνει αξία, δίνει περιεχόμενο. Εδώ ας μας επιτραπεί να κάνουμε δύο συνδυασμούς. Είναι ο συνδυασμός πρώτα σοφίας και αγιότητος. Το να είσαι σοφός και άγιος, ή αν θέλετε να είσαι άγιος και σοφός, είναι ένας υπέροχος συνδυασμός. Βέβαια ο άγιος έχει μία, θα λέγαμε, κατά Θεόν σοφία, θα σας την πω λίγο πιο κάτω. Αλλά όταν ο σοφός είναι άγιος, τότε αξιοποιεί κατά έναν θαυμαστόν τρόπο την αγιότητά του και τη σοφία του. Προσέξτε όμως, μην πείτε ότι αυτά είναι για κάποιους άλλους. Μην πείτε σε αυτή την εποχή που ζούμε, που οι άνθρωποι είναι όχι άγιοι και μη σοφοί, εμάς δεν μας χρειάζονται. Όχι, παρακαλώ. Είναι μέσα στον κύκλο του αμέσου ενδιαφεροντός μας αυτή η θέση. Και ο δεύτερος συνδυασμός είναι ο πλούτος με την ελεημοσύνη. Ο σοφός, αν δεν είναι άγιος, τότε μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο της εποχής. Ο Πλάτων, ο φιλόσοφος, έλεγε ότι η επιστήμη όταν χωρίζεται από την αρετή, αυτό που θα λέγαμε αγιότητα, τότε πανουργία λέγεται, σοφία όχι. Και σας είπα, είναι ένα στοιχείο της εποχής μας αυτό. Σήμερα έχουμε πολύ σοφία, μάλιστα σοφία στον τεχνικό χώρο και στον επιστημονικό, και η σοφία μας οδηγείται στο να βουλιάξουμε τον πλανήτη μας. Για φανταστείτε τι ειρωνία, τι παράξενο πράγμα, ειρωνία. Η σοφία μας η πολύ κάνει ώστε να βουλιάξουμε τον πλανήτη μας. Διότι με όλα εκείνα τα οποία εφευρίσκουμε και με όλα εκείνα τα οποία ανακαλύπτουμε σε ανεξάντλητες εξερευνήσεις, τόσο εις τον μικρό κόσμο όσο και εις τον μεγά κόσμο, κοντεύουν να αχρηστεύσουν τον πλανήτη Γη. Δεν είναι αυτό μια ειρωνία? Γιατί μας αφήνει ο Θεός και εκ των πραγμάτων μας ειρωνεύεται ο Θεός. Ο Θεός δεν ειρωνεύεται, αλλά αφήνει τα πράγματα να ειρωνεύονται των ταλέπορων άνθρωπων. Τα πράγματα. Γιατί? Γιατί απλούστατα ο άνθρωπος ζήτησε την σοφία, μια σοφία χωρισμένη από την αγιότητα. Γι' αυτό λοιπόν η σοφία χωρισμένη από την αγιότητα είναι ένας κίνδυνος. Και όπως απεδείχθη δια τον αιώνα μας, ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος. Ενώ σκεφτείτε τώρα η σοφία με την αγιότητα. Από το άλλο μέρος είναι ο πλούτος. Αυτός όταν είναι μόνος του, χωρίς την ελεημοσύνη, τότε αυτός είναι αντικοινωνικός. Είναι ένα στοιχείο αντικοινωνικό. Γεννά τον φθόνον, γεννά το μίσος, γεννά την κλοπή, ακόμη και το έγκλημα. Αν το θέλετε, για να δείτε πόσο σπουδαία πράγματα είναι αυτά, αν ερωτήσετε αυτές οι λεγόμενες κοινωνικές ανακατατάξεις που έχουμε στον αιώνα μας, αντιλαμβάνεστε πιστεύω ότι εννοούμε κοινωνικές ανακατατάξεις, όλες εκείνες οι κοινωνιστικές θεωρίες περί δομής μιας κοινωνίας ευημερούσης, όλες αυτές οι θεωρίες έχουν βγει, έχουν ξεφυτρώσει, γιατί έχουν βρει ένα έδαφος. Και το έδαφος είναι ότι ο πλούτος ήταν μεμονωμένος και δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων. Εάν όμως αυτός ο πλούτος συνοδεύεται με την ελεημοσύνη, με την συγκοινωνία μας με εκείνους οι οποίοι έχουν λιγότερο πλούτο, είναι πτωχοί, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη, ή μάλλον δεν θα υπήρχε έδαφος να αναπτυχθούν τα σπέρματα αυτών των θεωριών. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι δεν χρειαζόμεθα την ελεημοσύνη, αλλά τη δικαιοσύνη. Και ότι ο πλούτος πρέπει να μοιραστεί κατά δικαιοσύνη και όχι κατά ελεημοσύνη. Βέβαια άλλοτε το έχουμε πει αυτό το σημείο, είναι μεγάλο το γιατί. Είναι στραβή θέση αυτή, αναμφισβήτητα. Πάντως όπως και αν έχει το πράγμα,
Είναι κάτι πολύ κακό όταν ο πλούτος είναι μόνος. Όταν όμως ο πλούτος συνδυαστεί με την ελεημοσύνη, τότε γίνεται ευεργετικός, γίνεται κοινωνικός και τότε είναι μια αληθινή ευλογία. Το συμπέρασμα είναι ότι αν δεν βρεθήκαμε πλούσιοι εδώ εμείς οι ακροατές, μη γίνομαι κυνηγοί του πλούτου. Μη βάλαμε μπροστά μας σαν στόχο τον πλούτο. Προσέξτε αυτό το σημείο. Οφείλουμε όμως να γίνομαι κυνηγοί της σοφίας. Όλοι πρέπει να αποκτήσουμε την σοφία. Γι' αυτό και παραγγέλει ο λόγος του Θεού. Είναι στον δεύτερον ψαλμόν, στίχος 12. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Δράξαστε, από το δράτο με δράξ, είναι η φούχτα. Δράξαστε, θα πει χουφτιάξατε, αρπάξατε την παιδεία. Μήπως οργιστεί ο Κύριος και χαθείτε από το σωστό δρόμο. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να επιδιώξουμε να αποκτήσουμε κατά έναν, θα λέγαμε, ορμητικών τρόπων. Διότι το ρήμα δράξαστε σημαίνει ορμή. Όπως κάποιος που μπαίνει και αρπάζει. Θυμηθείτε και εκείνο το άλλο, ότι η βασιλεία του Θεού βιάζεται, βιασμός. Και βιαστέ, αρπάζους είναι αυτοί. Είδατε τι ρήμα χρησιμοποιεί ο Κύριος? Αρπάζους είναι αυτοί. Αρπάζω και δράτω είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό το απότομο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσουμε, να αρπάξουμε αυτή την παιδεία. Πόσο χάρηκα, χθες με επισκέφτησαν δύο κυρίες από την Νότιο Αφρική, από το Johannesburg. Εκεί γεννήθηκαν, Ελληνίδες, αλλά εκεί γεννήθηκαν. Δεν ξέρω αν έχουν ξανάρθει στην Ελλάδα, όμως ξέρουν ελληνικά και καταλαβαίνουν πολύ καλά και το Ευαγγέλιο που είναι στην αρχαία ελληνική. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό πράγμα, ενώ εμείς εδώ δεν καταλαβαίνουμε. Και μου έκανε κατάπληξη ο τρόπος με τον οποίο πρόσεχαν και τι ενδιαφέροντα είχαν. Μπορώ να πω ότι αν με ρωτούσαν πώς τοποθετήθηκαν έναντι εκείνων που κουβεντιάσαμε, ότι αυτές έθεταν ερωτήματα και άρπαζαν τις απαντήσεις, φούχτιαζαν τις απαντήσεις, αν ήταν δυνατόν, ό,τι περισσότερο να ερωτήσουν και να το αποθηκεύσουν μέσα στη μνήμη τους και στη γνώση τους. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πρέπει κάποτε να το καταλάβουμε, αγαπητοί μου, ότι την γνώση του Θεού, τη σοφία του Θεού, πρέπει να την αποκτήσουμε.